κυνήγηση του Υπουργείου για το θέμα του φορολογικού, του ασφαλιστικού. Τα έχουμε κουβεντιάσει επίσης τόσες φορές που εμείς τα έχουμε μάθει απ' έξω για να δούμε αν τα έχουν κατανοήσει, αν άνοιξαν αυτιά. Έχουμε πει πολλές φορές ότι έχουν δοθεί προτάσεις από εδώ, έχουν δουλέψει δικοί μας άνθρωποι και τους έχουν πάει έτοιμο το φαΐ στο πιάτο. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν ανοίξει τα αυτιά και έχουν δεχτεί αυτές τις προτάσεις. Καλημέρα σας, κύριε Δασκαλάκη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καταρχήν θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγκριτήρια για το χαμό ενός αξιόλογου επιστήμονα, ανθρώπου, αυτοδιοικητικού ανθρώπου του πολιτισμού και της στην περιοχή μας, για τον Μιχάλη Τομιγιάκη. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι απώλεια, μια μεγάλη απώλεια για την πόλη, για ένα τέτοιο αξιόλογο άνθρωπο. Mm-hmm. Η πόλη νομίζω ότι μένει από έναν άνθρωπο που προσέφερε και στον χώρο του πολιτισμού και στον χώρο της τέχνης και στον χώρο της επιστήμης, αλλά και στα αυτοδιοικητικά ζητήματα της πόλης. Τις πιο θερμές μου συλληπιτήρια στην οικογένειά του, αλλά και για ολόκληρη την πόλη, νομίζω ότι ήταν μια απώλεια. Με αυτό ήθελα να ξεκινήσω και μετά ας πούμε και για τα υπόλοιπα. Έχετε δίκιο για την απώλεια του πρώην Δημάρχου. Ακόμα και σήμερα, όπως τα κύρβια ας πούμε, έχει βάλει, πώς το λένε, θεμέλιο λίθος στον πολιτισμό. Είχε βάλει ο Μιάκης. Καλό του ταξίδι να του πούμε. Καλό ταξίδι. Και πάμε τώρα μετά, δυστυχώς ή ευτυχώς η ζωή συνεχίζεται. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες. Μιλήσαμε και λίγο πριν να μπείτε στην αίθουσα εκεί στον Υπουργό. Τι του θέσατε και τι έγινε αποδεκτό στο τέλος. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, για να μην δημιουργούνται οποιουσδήποτε παρακτήσεις κτλ. Το ζητούμενο είναι να έχουμε αποτέλεσμα. Η σύσκεψη ήταν σύσκεψη ομάδων παραγωγών και συνεταιριστών, αφορούσε το κομμάτι το φορολογικό, όχι μόνο για τις ομάδες παραγωγών, αλλά και για τους αγρότες συνολικά. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ασφαλιστικό και το ΕΦΚΑ και τα ζητήματα και τέθηκαν επίσης και ορισμένα ζητήματα σε σχέση με απώλειες εισοδημάτων λόγω χαμηλών τιμών για μια σειρά προϊόντα και σε κατηδίαν με τον Υπουργό θα σας πω και ορισμένα ζητήματα που αφορούν και την περιοχή μας, ας πούμε, και τα σχέδια βελτίωσης. Και τα σχέδια βελτίωσης και τις τελευταίες ζημίες όσον αφορά τον ελαιόκαρπο και τους νέους αγρότες. Στο πρώτο ζήτημα όσον αφορά τη φορολόγηση των αγροτών, η πρόταση η οποία κατατέθηκε ήταν ένα νέο σύστημα φορολόγησης, αντικειμενικό, δηλαδή τεμαρκτό, με βάση τεμαρκτό κριτήριο. Εγώ θα εκφράσω μια άποψη ότι νομίζω ότι γίνεται συνείδηση η αλλαγή. Καθόμουν δίπλα στον Υπουργό και το μόνο μέλημα και συνέχεια εκείνο που, το οποίο έδειχνε ήταν οι απώλειες στο κομμάτι των φορολογικών εσόδων και η κατάσταση η οποία επικρατεί στις υγιείς επιχειρήσεις, συνεταιριστικές οργανώσεις και ομάδες παραγωγών εξαιτίας αυτού του φορολογικού συστήματος. Είναι η πρώτη φορά που είδα ότι υπάρχει μια έντονη διάθεση για αντιμετώπιση του ζητήματος. Μας ανακοίνωσε κιόλας ότι μετά το πέρας συνάντηση, η οποία ήταν αρκετά ανοιχτή και καθαρή, θα έλεγα, θα γινόταν μια σύσκεψη των συναρμόδιων υπουργείων, δηλαδή με την κυρία Παπανάτσου και την κυρία Αξιόγλου, προκειμένου να συζητήσουν ειδικά αυτό το θέμα.
Εγώ κατέθεσα και την πρόταση ότι από τη στιγμή που έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση υπάρχουν προτάσεις, η τεχνική, η οικονομική επεξεργασία των προτάσεων, οι φορείς έχουν συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά μπορούμε από κοινού σε μια σύσκεψη με την αρμόδια Υπουργεία να δούμε πώς θα δοθεί η μέγιστη καλύτερη δυνατή λύση στο θέμα. Οι υπολογισμοί οι οποίοι κάναμε με βάση την πρόταση, η οποία φαίνεται να γίνεται αρχικά αποδεχτή, πέρα από ενδεχόμενα ορισμένες τεχνικο-οικονομικές λεπτομέρειες πρέπει να ειδωθούν, μειώνει στο ίμιση το συντελεστή φορολόγησης. Να σας πω όμως και κάτι τώρα, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής. Η όποια επεξεργασία θα γίνει από κοινού, ήδη από μεριάς των συνεταιριστικών οργάνων και των ομάδων παραγωγών υπάρχει μια αρχική πρόταση, η οποία θα τύχει και πέρα επεξεργασίας, και θα δούμε από κοινού το επόμενο διάστημα με τους συναρμόδιους πώς θα αντιμετωπιστεί. Ο χρονικός βέβαια ορίζοντας που ορίζεται για τις όποιες ενδεχόμενες αλλαγές, έτσι, θα είναι μετά τον Αύγουστο. Ναι, όπως το δηλώνουν αρκετοί πολιτικοί, μετά τέλος πάντων το τέλος του μνημονίου, αν είναι τέλος του μνημονίου τον Αύγουστο, ότι θα αλλάξουν πράγματα. Μετά τον Αύγουστο. Ναι. Αυτός είναι. Να ρωτήσω, έχουμε καταθέσει επανειλημμένα προτάσεις για τις ομάδες παραγωγών και οι ίδιοι οι φορείς των ομάδων έχουν εκφράσει την άποψή τους, τα έχουν δώσει και γραπτός αρκετές φορές στο Υπουργείο και δικά σας στοιχεία και του υπάρχουν ακριβώς, ναι, που απλά τους δίνει σε δύο κατευθύνσεις και αν το έχω καταλάβει σωστά και να έχουμε παραγωγή να μπορούμε να υπάρχει το δέλε να πάει ο παραγωγός στις ομάδες παραγωγών να συνεταιριστεί τέλος πάντων και το κράτος να μην χάνει χρήματα. Όχι μόνο αυτό, αυτό θα αντανακλαστεί στο βαθμό που πάμε σε αυτό το κριτήριο και για τον ίδιο και τον μεμονωμένο παραγωγό όσον αφορά τη μείωση με βάση το τεμαρκτό όσον αφορά τα έσοδα. Βέβαια εδώ πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν ορισμένες λεπτομέρειες οι οποίες πρέπει να εξεταστούν. Δηλαδή καταλήξαμε σε ένα τέτοιο επίπεδο του να το ξαναδούμε γιατί αυτό είναι ένα αντικειμενικό στοιχείο φορολόγησης. Με ένα αντικειμενικό κριτήριο φορολόγησης. Εδώ θα πρέπει να ειδωθούν ορισμένα τεχνικά ζητήματα σε σχέση με αλλαγές και νομοθετικών πλαισίων κλπ. Το θετικό στην όλη ιστορία είναι ότι τύχαινε να είμαι δίπλα στον Υπουργό και το μοναδικό στοιχείο που μου έλεγε είναι ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι τους απασχολεί η μείωση. Η μείωση των φορολογικών εσόδων. Είναι πια φανερό δηλαδή που έχει οδηγήσει αυτό το πράγμα. Και από την άλλη άρα μεριά, τι να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους, αυτό μειώνονται. Μειώνονται. Και αυτό εγώ δεν το βάζω από την πλευρά γιατί εμείς πρέπει να το πάρουμε και από την πλευρά του παραγωγού. Διότι αν δεν αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, τότε και η κατάσταση του παραγωγού χειροτερεύει καθημερινά και πάμε και σε διαδικασίες που ουσιαστικά οδηγούμαστε σε διαδικασίες από παραγωγής. Δηλαδή να μην μπορούμε να παράγουμε. Η διακίνηση με άλλους τρόπους, τους γνωστούς τρόπους, που εμποδίζουν για δύο πράγματα σε σχέση με την αλυσίδα διακίνησης του προϊόντος όσον αφορά τον προσανατολισμό του, το εξαγωγημό του που αφορά μια σειρά υγιείς επιχειρήσεις και η απώλεια από ένα τέτοιο ζήτημα δεν είναι μόνο τα καθαρά φορολογικά έσοδα είναι συνολικά η αποδιάθρωση μιας παραγωγικής βάσης της χώρας. Νομίζω ότι... Δηλαδή το έχουν δει, το έχουν καταλάβει, το έχουν κατανοήσει και θα στηριχτούν τώρα στις προτάσεις μας. Αυτή είναι η εντύπωση που μου δόθηκε και νομίζω ότι αυτή ήταν και η εκτίμηση όλων μας
που συμμετείχαμε. Μακάρι, δηλαδή το 2018 να είναι η τελευταία τέτοιου είδους χρονιά φορολογική για τους παραγωγούς, για όλους μας βασικά, αλλά μιας και μιλάμε. Αυτή τους... τώρα είναι η εντύπωσή μας, μέχρι να το δούμε. Ναι. Θα πρέπει να γίνουν και κάποιες κινήσεις και ενέργειες από δική μας, γιατί πολλά έχουμε ακούσει. Σωστά. Και πολλά δεν έχουν γίνει. Σωστά. Αν δεν συνεχίζουμε να πιέζουμε σε αυτή την κατεύθυνση, επίσης παρατέθηκαν από μεριάς των συνεταιριστικών οργανώσεων πολύ συγκεκριμένα στοιχεία σε σχέση με τη μείωση του τζίρου με βάση την απώλεια οργανωμένων παραγωγών. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να μιλάει για ομάδες παραγωγών συνεργατικά σχήματα και από την άλλη μεριά αντί να τα ενισχύουμε να αποδυναμώνονται εξαιτίας ενός συστήματος. Πάντως δείχνουν να το έχουν καταλάβει, έτσι, με αφορμή, πώς το λένε, και τα μειωμένα έσοδα του κράτους από όλη αυτή την ιστορία. Ακριβώς. Μακάρι, μακάρι. Δηλαδή μετά τον Αύγουστο, όλοι μετά τον Αύγουστο μας παραπέμπουν πάντως ότι θα επανεξεταστούν τέτοιου είδους θέματα. Μακάρι να τα... και να δώσουν βάση στις δικές μας προτάσεις που είναι και αντικειμενικές, πώς το λένε, και έσοδα θα έχει και ο παραγωγός και το κράτος. Αυτό ήταν το μότο μας τότε που είχαμε ξανά ασχοληθεί με αυτό. Και με αυτό τον τρόπο τον οποίο προτείνουμε, μειώνεται η φορολόγηση, αλλά αυξάνονται κατά συνέπεια τα φορολογικά έσοδα, αλλά αυξάνονται και παράπλευρα φορολογικά έσοδα, διότι θα συνδυαστεί πάλι με έξοδα. Ανεξάρτητα το αντικειμενικό, πάλι με έξοδα. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε. Ναι. Άρα δεν θα έχουμε και απώλειες ούτε από ΦΠΑ ούτε από τέτοια ζητήματα. Είναι και για τον παραγωγό και για την συνολική παραγωγική βάση μια τέτοια πρόταση ουσιαστική, στο βαθμό που φαίνεται ότι γίνεται αποδεκτή. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε φύγατε λοιπόν με την αίσθηση ότι τουλάχιστον άνοιξαν τα αυτιά τους, τέλος πάντων, και άκουσαν τις προτάσεις μας που έχουν γίνει, ξαναλέω, επανειλημμένα. Τώρα, άλλο πέρα από αυτό, το οποίο αφορά όλη τη χώρα, είναι και το θέμα του φράγματος, το οποίο το βάζουμε καθημερινά και εμείς εδώ δημοσιογραφικά, προκειμένου να πιέσουμε όλους εσάς τους φορείς, να το δούμε με τη σοβαρότητα που του πρέπει. Δεν ξέρω αν μπήκε προηγηθεί... καθόλου. Όχι, όχι, δεν μπήκε. Είχε προηγηθεί η συνάντηση που νομίζω ότι είχε γίνει με τον κύριο Κασίμη το προηγούμενο διάστημα. Αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε μια εξέλιξη. Νομίζω ότι πρέπει να τη δούμε το επόμενο διάστημα. Την εξέλιξη αυτή. Βέβαια, το θέμα του φράγματος και του νερού είναι ένα. Το πρώτο. Είναι το πρώτο, το οποίο δεν μπορεί να μείνει έτσι. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο τέθηκε ήταν η απώλεια εισοδήματος λόγω χαμηλών τιμών στα πυρηνόκαρπα. Εδώ υπάρχει αντίστοιχη έκθεση από μεριάς του Υπουργείου προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για ζητήματα αναπλήρωσης απολειών. Αυτή η διαδικασία, από ό,τι φαίνεται, βέβαια θα είναι χρονοβόρα, αλλά σε κάθε περίπτωση υπήρξε η δέσμευση ότι μέσω άλλων μηχανισμών, είτε de minimis, είτε άλλων διαδικασιών μέσω του Υπουργείου, θα δοθεί το ζήτημα. Το βάζω αυτό σαν θέμα και για τη δική μας την περιοχή. Ναι. Ότι και εμείς στο παρελθόν έχουμε υποστεί τέτοιου είδους απώλειες από αστάθμητους παράγοντες αγοράς και μειώσεις τιμών. Και το βάζω με την έννοια ότι πρέπει να είμαστε στο απόλυτο βαθμό οργανωμένοι ώστε να μπορούμε να διεκδικούμε τέτοια είδους ζητήματα. Ναι. Διότι αυτοί που παρουσιάστηκαν, που διεκδίκησαν αυτό το αίτημα, προκειμένου να τύχεις μιας ευνοϊκής τέτοιας μεταρρύθμισης, ρύθμισης, χρειάζονται πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. No. Τι έχασα, συγκριτικά στοιχεία, άρα και εμείς πρέπει να δούμε τα ζητήματα της οργάνωσής μας
του συντονισμού τρόπου διεκδίκησης τέτοιου είδους ζητημάτων. Το βάζω δηλαδή ως προβληματισμό, τον οποίο μου έκανε εντύπωση. Όταν παρουσιάζει το άλλο και σου λέει, αυτές ήταν οι μέσες τιμές πενταετίας. Αυτές ήταν τις ποσότητες που διακινήσαμε, με παραστατικά στοιχεία. Αυτή ήταν η απώλειά μας. Ναι. Σε ένα του για να διεκδικήσεις. Μπορούμε αυτά τα στοιχεία τέλος πάντων να τα βρούμε εύκολα βάσει των προηγούμενων χρόνων και το εισόδημα των προηγούμενων χρόνων. Εμείς δεν ξέρω αν μπορούμε να τα βρούμε εύκολα με τον τρόπο που διακινείται και οργανώνει τη δική μας παραγωγή. Άρα παρουσιάζεται μια οργάνωση, η Βένους. Να σου πω, Βελβενδού ή κάποιες άλλες ομάδες παραγωγών ή κάποιες άλλες περιοχές με πολύ ακριβή στοιχεία σε σχέση με τη διακίνηση. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω μέσω των συνεταιρισμών αν μπορούμε να βρούμε τέτοια στοιχεία. Κοιτάξτε, το βάζω σαν προβληματισμό. Ναι, όχι, το κατάλαβα. Και στο παρελθόν το είχαμε. Είναι δύσκολο αυτό. Και στο παρελθόν το είχαμε επιδιώξει. Ναι. Και το είχαμε δει ως προβληματισμό. Και είχαμε τέτοιου είδους ζητήματα προκειμένου να τεκμηριώσουμε πρόταση. Αυτό θέλει μια οργάνωση. Θέλει ένα συγκεκριμένο τρόπο διακίνησης του προϊόντος. Ναι. Θέλει μια σοβαρότητα, την οποία τέλος πάντων πρέπει να την αποκτήσουμε. Ναι, να ξέρουμε ως περιοχή τέλος πάντων τι παράγουμε, να έχουμε κάποια στοιχεία που αυτά χρησιμεύουν σε πολλές περιπτώσεις όπως αυτές που περιγράφουμε τώρα. Ωραία. Οπότε φύγατε λοιπόν με την αίσθηση ότι άκουσε ο υπουργός και ότι ενδεχομένως να αλλάξουν πράγματα, αλλά κρατάμε και μικρό καλάθι. Από πάντα. Τον Αύγουστο και μετά. Όσον αφορά την φορολογία των παραγωγών. Κοιτάξτε, θέχτηκαν και ορισμένα άλλα ζητήματα από μέρους μου, τα οποία πρέπει να σας πω. Καταρχήν συναντήθηκα και με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Το τελευταίο διάστημα είχαμε κάποιες ζημιές όσον αφορά λόγω θύελλα σε σχέση με τον ελαιόκαρπο και άλλα. Προβλέπονται αποζημιώσεις από μεριάς του ΕΛΓΑ. Αρκεί να είναι βέβαια ασφαλισμένοι οι άνθρωποι, έτσι. Όσοι έχουν να κάνουν με ελαιόδεντρα, είναι όλοι ασφαλισμένοι, διότι η ασφάλιση είναι υποχρεωτική. Ναι. Καταλάβατε. Ναι. Άρα πρέπει να κινηθούν οι ανάλογες διαδικασίες. Και με συμφωνήσαμε να γίνουν οι συγκεκριμένες αναγγελίες των ζημιών. Έχουν καταγραφεί αυτά, γιατί δεν ξέρω, κάθε φορά που γίνεται κάτι πρέπει πρώτα να καταγραφεί από εκεί. Πρέπει να γίνει μια αγγελία, αναγγελία, πρέπει να γίνει μια καταγραφή και να βρισκόμαστε σε μια επαφή με τον ΕΛΓΑ. Κάναμε μια τέτοια συζήτηση με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Είναι αίτιο το οποίο αποζημιώνεται. Άρα ας κάνουμε τις διαδικασίες που πρέπει να κάνουμε από εδώ. Αυτοί που πρέπει να τις κάνουν. Δεν θέλω τώρα να αναφερθώ ποιος πρέπει να τις κάνει και με ποιο τρόπο να τις κάνει. Αυτοί που να τις κάνουν ξέρουν πώς να τις κάνουν. Το άλλο ζήτημα το οποίο μπήκε είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει με τα σχέδια βελτίωσης. Στα σχέδια βελτίωσης υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό. Θέλει και πια μια πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν θεωρείται ως επιλέξιμη δαπάνη το κομμάτι που έχει να κάνει με τις δεξαμενές ομβρίων. Α, γιατί είχαμε την αίσθηση ότι έμπαινε αυτό. Όχι, μπαίνει με τις δεξαμενές αποβλήτων. Προσέξτε, είναι επικίνδυνο. Γιατί ορισμένοι επιτίδιοι λειτουργούν με έναν τρόπο που κατά τη γνώμη μου είναι παραπλανητικός. Άλλο δεξαμενή ομβρίων, άλλο δεξαμενή αποβλήτων, αφορά άλλο μέτρο, με τον κίνδυνο να τεινάξει ολόκληρο το σχέδιο βελτίωσης στον αέρα με όλες τις συνέπειες. Ωραία. Εγώ έβαλα στον Υπουργό το θέμα, ιδιαίτερα για τη δική μας περιοχή, αλλά και τις περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Το συζήτησα με την αντίστοιχη διεύθυνση και με την αρμόδια την κυρία Χατζημπαντελή. Δεν μπήκε στα αρχικά σχέδια βελτίωσης λόγω προβλημάτων αιρεσιμότητας τα οποία υπήρχαν.
πήρα τη δέσμευση ότι από το ΠΑΑ θα ανοίξει ειδικό πρόγραμμα από τον Αύγουστο σχετικά με αυτό το ζήτημα το οποίο συζητάμε. Και θα είμαι σε επαφή με την αρμόδια διεύθυνση. Δηλαδή θα είναι αποκλειστικά, γιατί αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ την περιοχή. Όταν επιδοτήσεις θα είναι με και άλλα, μια, με άλλα ζητήματα και μέτρα του ΠΑΑ, στα οποία θα δοθεί προτεραιότητα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως οι δικές μας, για αυτό το θέμα. Να. Μάλιστα. Είχαμε λοιπόν την αίσθηση, τουλάχιστον και εγώ αυτή την αίσθηση είχα, ότι επιδοτούνται Όχι. οι δεξαμενές ομβρίων. Όχι. Και το είχαμε πει. Δεν είναι επιλέξιμη. Μάλιστα. Δεν είναι επιλέξιμη λοιπόν. Οπότε από τον Αύγουστο και μετά ενδεχομένως να ανοίξει ένα, να ενταχθεί. Μέσω του ΠΑΑ θα ανοίξουν... Να. Θα ανοίξει και αυτό μαζί με συμπληρωματικά. Μάλιστα. Με προτεραιότητα σε αυτό σε περιοχές όπως είναι οι δικές μας. Μάλιστα. Το έθεσα με, και στον ίδιο τον Υπουργό και στον Διευθυντή και στην αρμόδια διεύθυνση, την κυρία Χατζημπαντελή. Τέθηκε επίσης και το ζήτημα που έχει να κάνει με τους νέους γεωργούς. Το οποίο το συζήτησα και κατηδία με τον Υπουργό. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των επαναπροκηρύξεων στις 5 περιοχές που δεν συμπληρώθηκε ο αριθμός, θα δούμε το ποσό το οποίο απομένει από το πρόγραμμα. Άρα με την ολοκλήρωση διαδικασία θα δούμε πώς θα καλυφθεί από τους επιλαχόντες. Να. Στην επιτακτική με ερώτηση θα καλυφθούν όλοι οι επιλαχόντες. Να. Δηλαδή θα πρέπει να το δούμε και μετά. Να. Έτσι και μετά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εξέβρεση κονδυλίων. Με βάση το πώς θα τρέχει η απορροφητικότητα του ΠΑΑ, ίσως να δοθεί λύση και για αυτό το θέμα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα είναι λίγο χρονοβόρο. Να, μακάρι να μπει τον, από τον Αύγουστο και μετά, για να προλάβει ο κόσμος να, να ετοιμαστεί γι' αυτό. Δηλαδή να δει το χώρο που θα βάλει τη δεξαμενή αυτό του και, ήταν και να το... μπορεί ένα κίνητρο να, κάνω, να βάλουν όλοι οι παραγωγοί μας τέτοιου είδους δεξαμενές. Μας αποσυντονίζει αυτό το κινητό. Λέω, μας αποσυντονίζει. Μα δεν μας συνηθίσω, μόνο να τα πείσω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάτι άλλο σημαντικά όλα όσα μας είπατε και για το φορολογικό των ομάδων παραγών. Από τον Αύγουστο θα το ξαναδούμε. Θα εξεταστούν οι προτάσεις που καταθέσατε, καταθέσαμε ως, και ως περιοχή. Από τον Αύγουστο δηλαδή, περιμένουμε, από τον Αύγουστο να αλλάξουν πολλά πράγματα, για να δούμε και να αλλάξει και αυτό. Και από τον Αύγουστο και η, ενδεχομένως οι όμβριο-δεξαμενές. Κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ την, την περιοχή, διότι δεν έχουν όλοι... Μέσω προγραμμάτων του ΠΑΑ. Μέσω προγραμμάτων του ΠΑΑ. Μακάρι. Και στο θέμα των να γίνουν αναγγελίες όσον αφορά τις νέες και... λόγω των ανέμων. Όσον αφορά τον ελαιόκαρπο, έτσι. Ναι, πάντα τον ελαιόκαρπο. Εκεί δεν έχει, είναι όπως το θερμοκήπιο που έχει προαιρετικότητα ασφάλισης. Ναι. Είναι υποχρεωτικό, οπότε είναι ασφαλισμένοι. Οπότε, για να δούμε τι θα δούμε. Θα είμαστε σε μια επαφή. Θα πρέπει τώρα από εδώ να ενεργοποιηθεί ο Δήμος για να ξεκινήσει μια τέτοιου είδους καταγραφή, αντιλαμβάνομαι. Τα γραφεία όποιοι του... Όποιοι είναι να ενεργοποιηθεί. Ναι, όποιοι είναι. Ωραία, μάλιστα. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο έχουμε να πούμε πριν να σας ευχαριστήσω. Όχι, νομίζω ότι θετικός ήταν ο απόϊχος. Ωραία, μακάρι. Μακάρι όσα σας είπαν να γίνουν πράξη. Να γίνουν πράξη τα μισά. Τα μισά τουλάχιστον θα είμαστε ικανοποιημένοι. Ναι. Ορισμένα από αυτά που σας είπα δεν είναι στα πλαίσια της συνάντησης, γιατί καταλαβαίνετε τη συνάντηση είχε δύο βασικά θέματα. Εγώ ήθελα να βάλω και κάποια ζητήματα που αφορούν ειδικότερα την περιοχή. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Είπαμε, μακάρι να τα δουν θετικά και να έχουμε καλές εξελίξεις για όλα αυτά που περιγράψαμε. Την καλημέρα μας. Είμαστε καλά. Καλημέρα. Εσείς καλημέρα να έχετε. Καλημέρα.